Σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας βρίσκεται ο 16χρονος που έπεσε από οροφή κολυμπητηρίου στην Ξάνθη, από σχετικό ύψος τουλάχιστον 6 έως 7 μέτρων, ενώ ο άτυχος έφηβος πάτησε σε φωταγωγό, ο οποίος κατέρευσε με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό. Η κατάσταση του Δημήτρη είναι λιγάκι δύσκολη. Εδώ σε εμάς ήρθε με κακώσεις διάφορες, είναι ένας πολυτραυματίας ουσιαστικά. Υπάρχουν κακώσεις κρανιοεγκεφαλικές στο θώρακα, στο μυρό, και αυτή τη στιγμή ο μικρός ο Δημήτρης φιλοξενείται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου μας, βρίσκεται σε καταστολή. Προηγούμενα και πριν μπει στην μονάδα εντατικής θεραπείας, άμεσα παρενέβη το νοσοκομείο, οι γιατροί του νοσοκομείου, και του πραγματοποίησαν μια σοβαρή επέμβαση στο κεφάλι. Σε συνέχεια των δηλώσεων του, ο διοικητής Αναστάσιος Καρασαβόγλου τονίζει πως μπορεί η κατάσταση της υγείας του νεαρού να είναι αρκετά κρίσιμη. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, ενώ δεν διστάζει να σχολιάσει και το γεγονός μεταφοράς του τραυματίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας από το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. Οι επόμενες ημέρες, 3-4 ημέρες, είναι σημαντικές για την πορεία του. Είμαστε αισιόδοξοι. Εδώ, στο νοσοκομείο Καβάλα, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι σε καλά χέρια ο Δημήτρης. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από την πλευρά μας για να τα καταφέρουμε, και νομίζω ότι και όλα θα πάνε καλά, διότι από ό,τι φαίνεται ο Δημήτρης είναι και δυνατός χαρί. Ναι, στη Ξάνθη δεν μπορούσε προφανώς το νοσοκομείο εκεί να αντιμετωπίσει το μεγάλο αυτό πρόβλημα. Οι ίδιοι τους τον απέστειλαν εδώ σε εμάς και δεν ξέρω περισσότερο να σας πω λεπτομέρειες γύρω από το ζήτημα αυτό. Αλλά έτσι κι αλλιώς και αυτοί στέλνουν ασθενείς εδώ και εμείς εκεί. Υπάρχει μια συνεργασία των δημόσιων νοσοκομείων μεταξύ τους. Επομένως δεν υπάρχει κανένα θέμα γύρω από το ζήτημα αυτό.